Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ακούτε τη σειρά μαθημάτων μέσα από την Αγία Γραφή που σκοπό έχει την διάδοση της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να ερευνήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την πνευματική μας ζωή και έχει να κάνει με την πίστη. Η πίστη είναι ένα δώρο από το Θεό. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο αυτές τις 5 αισθήσεις: την αίσθηση της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της αφής, την αίσθηση της γεύσης, και υπάρχει και αυτή η έκτη αίσθηση που είναι η πίστη. Για να μπορέσουμε όμως να ξεχωρίσουμε το θέμα της πίστης, θα αναφερθούμε σε αυτές τις 3 κατηγορίες πίστης οι οποίες φαίνονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον είναι και υπάρχει στον άνθρωπο η φυσική πίστη. Αυτή η έμφυτη πίστη που ο άνθρωπος μέσα από αυτήν έχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ένα αίσθημα ελπίδας για το μέλλον. Μέσα από τη φυσική πίστη ο άνθρωπος έχει θάρρος, δημιουργεί, ανακαλύπτει καινούργια πράγματα, και είναι αυτή η φυσική πίστη στην οποία οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να κάνουν επιστημονικές ανακαλύψεις, και αυτή τη φυσική πίστη την ενεργούμε στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, σε ό,τι και αν πράττουμε εδώ στη γη, στον φυσικό κόσμο. Είναι αυτή η πίστη η οποία ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει κάπου, και είναι αυτή η πίστη που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, και αφορμή αυτής της πίστης ο άνθρωπος αναζητάει το Θεό. Μέσα από αυτή την πίστη ο άνθρωπος ψάχνει, ερευνεί το Θείο. Υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία πίστεως, η λεγόμενη πίστη στην πλάνη. Αυτή η πίστη είναι η πίστη η οποία έχει σκοπό το κακό. Είναι η πίστη η οποία δεν έχει έργα, και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιακώβου, εσύ λέγεις ότι πιστεύεις και τα δαιμόνια πιστεύουν. Πηγάζει λοιπόν αυτή η πίστη από την επιρρεή των δαιμόνων. Όταν ο Αδάμ ήταν μέσα στον παράδεισο μαζί με την Εύα, καλέστηκε ο Αδάμ να πιστέψει στο Λόγο του Θεού. Καλέστηκε ο Αδάμ
να πιστέψει στην εντολή, που έλεγε να μην φας από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και ο Αδάμ γνώριζε το Θεό, έβλεπε το Θεό, είχε πίστη προς το πρόσωπο του Θεού. Αυτή η πίστη όμως ξέπεσε όταν πίστεψε στα λόγια της πλάνης του Όφεως. Και από πίστη Θεού έγινε μια πίστη στην πλάνη. Και εκεί που πίστευε ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα στον Θεό, πίστεψε στον Όφη, πίστεψε στον εαυτό του ότι αν φάει από αυτό το δέντρο μπορεί να γίνει Θεός. Υπάρχει όμως και είναι δώρο Θεού και η τρίτη κατηγορία πίστεως που θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και είναι η πίστη που συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Και αυτή η πίστη δημιουργείται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δέχεται τον έλεγχο του κηρύγματος του Λόγου του Θεού. Δέχεται τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Ακούει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας που είναι δύναμη Θεού προς πάντα τον πιστεύοντα. Και έτσι ο άνθρωπος αναγεννιέται. Πιστεύει στη θυσία του Ιησού Χριστού. Δέχεται το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πιστεύει στο σύμβολο της πίστεως. Δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Και αυτό δεν είναι μια απλή γνώση, αλλά είναι μία αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Πίστη. Αυτή είναι η πίστη που παραδόθηκε στους Αγίους. Η σωτήρια πίστη που πηγάζει από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εδώ να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα που φαίνονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι ήρθανε στο Χριστό. Ευεργετήθηκαν από το Χριστό. Πολλοί άνθρωποι, όπως αυτή η ιστορία με τους 10 λεπρούς, λάβαν θεραπεία από τον Ιησού Χριστό. Μόνο ένας όμως έλαβε σωτηρία. Έτσι συμπεραίνουμε ότι αυτό που μετράει στην πίστη μας στον Χριστό είναι να έχουμε αυτήν την επίγνωση της σωτηρίας. Να έχουμε αυτή τη μαρτυρία του Πνεύματος του Θεού που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτή η εμπειρία είναι η αναγέννηση του πνευματικού ανθρώπου. Αυτή η εμπειρία είναι ότι ο άνθρωπος γεννιέται πνευματικά. Γίνεται πνευματικό παιδί του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος καλείται να αυξήσει αυτή την πίστη, την Αγία Πίστη, να αυξήσει την πίστη του σε έργα, σε αγάπη, σε καρπό άξιο της μετάνοιας.
Θα διαβάσουμε λοιπόν λίγα λόγια μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι από την προς Εβραίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από την αρχή. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Δια πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και δι' αποθανών έτη λαλή. Δια πίστεως μετετέθη ο Ενόχ, για να μην είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν, πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δια πίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού. Διείς κατέκρινε τον κόσμον και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλην την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμην εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησεν, επειδή εστοχάστη πιστών των υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος ή παρά το χείλος της θαλάσσης, ήτης δεν δύναται να αριθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά, δεικνύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρόν να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν, του τέστηνε πουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς, να λέγεται Θεός αυτόν. Διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ. Και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος, ως της ανεδέχθητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εις σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί των μελώντων. Διαπίστεως ο Ιακώβ αποθνίσκον ευλόγησεν έκαστον τον ιόν του Ιωσήφ και προσεκίνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού. Διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκον προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη τρεις μήνας υπό των γονέων αυτού, διότι είδων και χαριτωμένων το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ειρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Διαπίστεως αφήκε και την Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον εν εκαρτέρισε. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα και την πρόσχυσιν του αίματος, για να μη εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς, την οποίαν δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι κατεποντίστησαν. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας,
δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνην. Και τι έτι να λέγω, διότι θέλει με λείψει ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ήτινες δια της πίστεως, κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνην, επέτυχοντας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενερδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εισφυγήν στρατεύματα αλωτρίων, έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας, άλλοι δε εβασανίστησαν, μη δεχθέντες στην απολύτρωσιν, δια να αξιωθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν είναι το άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Και ούτι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τη περί ημών, δια να μην λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Είναι λοιπόν η πίστη, ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη του ανθρώπου του Θεού. Και βλέπουμε σε αυτά τα λόγια που διαβάσαμε ότι μέσα από την πίστη ο άνθρωπος παίρνει την καλή μαρτυρία από τον Θεό. Βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πάντοτε μιλούσε για την πίστη. Πάντοτε έλεγε ο Κύριος και θαύμαζε για την πίστη. Έλεγε λοιπόν ο Κύριος στην περίπτωση αυτή του εκατόνταρχου, ούτε στον Ισραήλ είδον τη αυτή πίστη. Ακόμα σε αυτή τη γυναίκα τη Συροφήνισσα με το δαιμονισμένο παιδί, θαύμασε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός για αυτή τη γυναίκα και είπε, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστη». Βλέπουμε ο Κύριος να μαρτυρεί, να ενθαρρύνει και να επαινεί την πίστη. Και όπως διαβάσαμε, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και στα λόγια αυτά που διαβάσαμε είναι ότι μέσα από την πίστη ο άνθρωπος εννοεί. Λέει εδώ ο Λόγος του Θεού στο 3 εδάφιο ότι δια της πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν. Ότι λαμβάνει χώρα στη ζωή μας, όποιες ενέργειες βλέπουμε από τον Θεό στη ζωή μας, χρειάζεται να έχουμε πίστη για να τα εννοούμε. Πίστη, η κινητήριος δύναμη του ανθρώπου του Θεού. Και καλούμαστε λοιπόν μέσα από την πίστη Θεού να αυξήσουμε στην αγάπη, να αυξήσουμε στην υπομονή, να αυξήσουμε στην επίγνωση του Αγίου Θελήματος του Θεού. Και η πίστη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, τώρα δε μένει πίστης ελπής αγάπη. Είναι η πίστη ένα από τις τρεις, μία από τις τρεις σημαντικές αρετές. Και ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού
πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Μια πίστη η οποία ενεργείται μέσα από έργα. Μια πίστη η οποία ενεργείται μέσα από την αγάπη. Και βλέπουμε παρακάτω όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που διαβάσαμε ζούσανε με την πίστη. Ό,τι κάνανε στη ζωή τους το κάνανε με πίστη. Ό,τι ενεργούσαν στη ζωή τους ενεργούσαν με πίστη. Έτσι λοιπόν και σήμερα μας καλεί ο Θεός μία επικοινωνία μαζί Του. Η πίστη είναι ο συνδετικός κρίκος με τον Άγιο Θεό μας. Καλείται σήμερα ο άνθρωπος πρώτον να πιστέψει. Μας λέει ο ίδιος ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Καλείται ο άνθρωπος να πιστέψει στο Χριστό. Καλείται ο άνθρωπος να πιστέψει στο Ευαγγέλιο. Να πιστέψει στην Καινή Διαθήκη του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Να πιστέψει στο σύμβολο της πίστεως. Και να έχει αυτή την ευλογημένη επικοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Μέσα από την πίστη του, ο άνθρωπος καλείται να ευαρεστήσει το Θεό, να αγιαστεί, να καθαριστεί από τις αμαρτίες του, μέσα από τη σωτηρία που χαρίζει ο Χριστός, και να ζήσει από εδώ στη γη μαζί με το Θεό και αιώνια μαζί Του. Αμήν.